αυτό. Ναι. Αυτό. Θυμάσαι, Έλα. Μάρκο, Έλενα. Α, το δωράκι που τις πήραμε στην εκδήλωση που κάναμε. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, η Ασπασία έχει σηκωθεί στα πόδια της πριν από λίγο. Μπράβο, μπράβο. Και είναι πάρα πολύ κουρασμένη, αλλά είναι εδώ για σένα. Γιατί είσαι κι εσύ εδώ για εκείνη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι ο Μάρκος, πέρα από καλός ηθοποιός και πέρα από ενεργός άνθρωπος και πέρα από καλός μπαμπάς και καλός σύζυγος, εγώ προσωπικά θα πω ότι είναι άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Γιατί ξέρει εκείνος το γιατί πολύ καλά. Η Ασπασία τρόμαξε. Γιατί είναι πάντα εδώ για μας, όποτε το χρειαστούμε, όποτε τον ζητήσουμε, πριν ακόμα τον ζητήσουμε. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την Έλενα, την οποία τη λατρεύουμε, και εγώ και η Ασπασία. Θέλω να πω δημόσια, στο Μάρκο και στην Έλενα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ σπάνιο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι επώνυμοι και διάσημοι, οι οποίοι είναι δίπλα μας, κάθε στιγμή και κάθε λεπτό. Σε κάθε κίνηση που γίνεται για την Ασπασία γίνονται αρρωγοί. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ από μένα, και αν η Ασπασία μπορούσε να μιλήσει θα έλεγε και άλλα πράγματα. Τα ματάκια, όπως είχε πει και τότε στη μονάδα που είχε επιλέξει. Καλά. Εγώ να πω λίγο για τη μαμά της. Θυμάσαι, Μάρκο, τι σου είχα πει, ανάμεσα σε έναν τραγουδιστή και σε σένα, επέλεξε εσένα. Διασωληνωμένη με χιλιάδες μηχανήματα πάνω της, επέλεξε τον Μάρκο. Είναι δυνατόν εγώ να μην είμαι και είναι κάθε πολύ σημαντικό φορά. Αυτό. Είναι δυνατόν κάθε φορά και όχι μόνο όποτε γίνεται κάτι. Είμαι συνέχεια. Σε λατρεύει. Να σας δείξουμε και μία εξέλιξη. Η Ασπασία αυτή τη στιγμή δεν έχει πίσω προσκέφαλο στο καρότσι. Μπράβο, κρατάει μόνη της το κεφάλι. Μπράβο. Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην αποκατάσταση. Η αρχή της αποκατάστασης. Έτσι. Και αυτό είναι... Σπυριδούλα μου, κάτι ήθελα να πει η Έλενα. Δικό σου ένα κομμάτι. Έλενα. Εγώ να πω λίγο για τη μαμά της Ασπασίας, ότι είναι μία γυναίκα αξιοθαύμαστη, γιατί στέκεται βράχος δίπλα στο παιδί της, όπως θα έκανε κάθε μάνα φυσικά. Αλλά είναι μια γυναίκα που έχει τρομερή αξιοπρέπεια. Μέσα σε αυτό το δράμα που ζει, μέσα σε αυτό τον πόνο που βιώνει, ο οποίος είναι ανίποτος, μόνο όποιος έχει παιδί μπορεί να καταλάβει τι βιώνει η μαμά της Ασπασίας. Είναι μια γυναίκα με τόση αξιοπρέπεια, τόση ευγένεια. Τόσο ήθος, τόσο... Δηλαδή, πραγματικά είναι μια γυναίκα που τη θαυμάζω. Εμένα μου δίνεται η ευκαιρία, μιας και είστε σήμερα εσείς εδώ, και επειδή αυτό το ευχαριστώ έγινε από την Άσπα και τη Σπυριδούλα για σας, που μόλις της το είπα, ούτε δεύτερη κουβέντα, και το ξέρεις, Μάρκο, γι' αυτό, δεν ήξερες τίποτα. Ήταν να το πω. Δεν μου πήγαινε το μυαλό εκεί. Πήγαινε. Όχι. Έλεγε σόι, κάτι έλεγε. Λέω, ναι, η μάνα μου θα είναι πάλι, και τώρα όσο έλεγε να φύγει η εικόνα και δεν έφυγε, λέω είναι σίγουρα η μάνα μου, γιατί δεν μπορεί να φύγει ολόκληρη. Την παίρνουν κομμάτι-κομμάτι. το μυαλό μου δεν πήγε εκεί πραγματικά και χάρηκα πολύ. Και κλαίω από χαρά αυτή τη στιγμή, όχι μόνο από συγκίνηση, γιατί από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα και σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση, μου εξέφραζε την αγάπη της με το κλείσιμο μόνο των ματιών. Κοίτα πώς σε ακούει. Εγώ που την ξέρω, κοίτα πώς ακούει τη φωνή σου τώρα. Ναι. Και έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και είμαι σίγουρος ότι πολύ πολύ γρήγορα θα σηκωθεί και όρθια. Πώς κρατάει τα ματάκια της ανοιχτά. Αφού την αγαπάω, το ξέρει, ξέρω πόσο με αγαπάει. Πόσο καλά περνάει μαζί μου και πολύ πολύ σύντομα. Πες ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κοίτα που θα το πει, κοίτα. Κάνε ματάκια και πες ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα σ' αγαπώ. Μπράβο στον Μάρκο και στην Έλενα. Κοίτα, το είδες. Αγάπη μου, αγάπη μου. Καταλαβαίνει τα πάντα. Πάντα καταλαβαίνει. Μας συγχωρείτε λίγο για την κούρασή της, αλλά είναι αναμενόμενη. Εγώ δεν θα πω πολλά. Δεν ξέρω αν είμαι όλα όσα είπε η
η Έλενα μου, γιατί έτσι τη θεωρώ, οικογένειά μου την Έλενα και τον Μάρκο, εγώ ξέρω ότι εγώ είμαι ο κανόνας. Ο Μάρκος όμως και η ανθρωπιά του με την οικογένειά του είναι η εξαίρεση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή ούτε ο Μάρκος το περίμενε αυτό, ούτε η Έλενα. Θέλω να πω κάτι που το κάνω αυτή τη στιγμή με δική μου πρωτοβουλία. Επειδή αυτό το αυτοκίνητο θέλω να το πάρουμε μέχρι το Πάσχα, και επειδή τα χρήματα δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμη, θέλω από τον κόσμο να προσπαθήσει, γιατί είναι και τα έξοδα, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να συντηρεί κάθε μήνα αυτή την οικογένεια. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή 15 χιλιάρικα, πόσα 20, έχουμε τα 5 μαζέψει λέγοντας την παράσταση, τα 2,5 χιλιάρικα περίπου και άλλα 2,5 από εσάς. Στη σελίδα μας στο Facebook θα βάλουμε τον αριθμό λογαριασμού για να σε βοηθήσουν σε όλα τα επίπεδα και για αυτοκίνητο και για την συμβολή. Ο Μάρκος βάζει τη χαρά, εμείς το μόνο που μπορούμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή είναι την αλληλεγγύη και την αγκαλιά. Εσύ λοιπόν σήμερα με τη συμμετοχή σου αυτή στον κόσμο, κάθε πρώτη του μήνα θέλω να κάνουμε το καλό. Και μιας και σήμερα έγινε έτσι με σένα, εσύ θα το κάνεις το καλό και εσύ θα δώσεις στον κόσμο αυτό που του χρειάζεται για να βοηθήσει την ΑΣΠΑ. Άρα εσύ πες στον κόσμο πώς μπορεί να τη βοηθήσει με τον αριθμό λογαριασμού και το αυτοκίνητο. Εντάξει, απλή διαδικασία. Υπάρχει ο αριθμός λογαριασμού, ό,τι μπορεί ο καθένας. Από το υστέρημά του δεν μιλάμε για μεγάλο ποσό, οτιδήποτε μπορεί, πιο πολύ αγάπη που δίνει με την κίνηση αυτή, η αγάπη, η ελπίδα είναι πολύ πιο σημαντική από το ποσό. Το ποσό κάποια στιγμή θα μαζευτεί. Θα μαζευτεί, είμαι σίγουρη. Κάνουμε όλοι αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο, τώρα που μου ήρθε κάτι, μήπως την επόμενη πρώτη του μήνα ανακοινώσουμε ότι το αυτοκίνητο θα το έχουμε. Μακάρι. Μακάρι, εγώ το θέλω πάρα πολύ. Το λέω ότι παίρνω εγώ την πρωτοβουλία να αγοραστεί το αυτοκίνητο αυτό που είπες τώρα, από μένα δηλαδή, και να το ανακοινώσουμε την πρώτη του μήνα. Έλα τώρα. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια το λέω και το λέω και το εννοώ. Δεν το λέω ούτε για εντυπωσιασμό, ούτε τώρα κατάλαβα. Όλο αυτό τον αγώνα, όχι τώρα δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε όλοι να κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα, αλλά είναι πολύ πιο, πώς να το πω, απτό. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό το αυτοκίνητο πραγματικότητα. Τώρα το κατάλαβα πόσο εύκολο είναι, ας πούμε. Και θα το κάνουμε. Τελείωσε, δεν χρειάζεται να μου περισσότερα. Είναι πολύ απλό. Μάρκο, απλά έχουμε μείνει. Όλα στη ζωή είναι απλά. Στο λέω σαν μεγαλύτερη σου. Όλα στη ζωή μην είναι απλά. Μην το λες. Μικρότερη σου. Μικρότερη μου. Μικρότερη μου είσαι. Όλα στη ζωή είναι απλά. Δύο πράγματα είναι δύσκολα. Η ανθρωπιά και η υγεία. Και εσύ έχεις πολύ ανθρωπιά μέσα σου. Έτσι, και όχι για την κουβέντα που είπες τώρα. Έτσι, κι εγώ ευνηδιάστηκα πολύ. Όχι για την κουβέντα που είπες τώρα, ξέρεις πολύ καλά. Και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, έναν άγγελο. Μπράβο, ρε Μάρκο. Και στο λέω εγώ. Γιατί δεν του περισσεύουν. Έχεις έναν άγγελο. Όχι, δεν μου δίπλα σου. Και το ξέρω πολύ καλά πως δεν σου περισσεύουν και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά πραγματικά όλοι το ξέρουμε. Ξέρεις τι σημαίνει αγώνας για έναν άνθρωπο που δεν τα έχει στη ζωή του όλα έτοιμα, γιατί και εσύ δεν τα έχει έτοιμα. Τα δημιούργησες, τα έφτιαξες. Τραβάει πολύ μεγάλο καράβι ο Σεφερντής. Το ξέρω. Έφτιαξε ένα καρφινάριο, ένα κόρονε.